σας, είμαι ο Θοδωρής Γονίδης και σήμερα θα κάνουμε ένα tech review και ένα unboxing για το Bluephase Style Black της Ivoclar Vivadent. Για το 2018 η Ivoclar έβγαλε αυτό, The Black Edition. Τι έχει μέσα, έχει ένα manual, μπαταρία και η συσκευή με ένα κλικ φορτισμένο, τη βάση, το φορτιστή, συνδέουμε την πρίζα εδώ και έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να το χρησιμοποιήσουμε πλέον ενσύρματα. Έτσι. Και το συνδέουμε στην πρίζα και είναι ενσύρματο. Η άλλη επιλογή είναι να βάλουμε την μπαταρία και χρησιμοποιούμε σαν βάση. Τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι ένας φωτοπολιμερισμός τρίτης γενιάς LED, ο οποίος έχει τρία φωτάκια μέσα, τρία LED, ένα βιολετή και δύο μπλε, τα οποία είναι μαζί και βγάζουν ένα μήκος κύματος. Ξεκινάει από τα 390 έως τα 500 plus νανόμετρα, έτσι ώστε να μπορεί να φωτοπολιμερίσει οποιοδήποτε προστατικό αποκαταστατικό υλικό υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Για να το χρησιμοποιήσουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε να το έχουμε φορτίσει 20 λεπτά και σύμφωνα με τον κατασκευαστή μετά δίνει άλλα 20 λεπτά λειτουργίας. Η ισχύ του είναι 1100 μιλιβάτα ανά τετραγωνικό σαντιμέτρη. Όλα τα σύγχρονα φωτοπολιμεριστικά είναι εκεί κοντά. Δεν δίνει τέτοια θερμότητα στο δόντι για να μας κάνει υπερθέρμανση στον πολφό και πολλές φορές, όπως δείχνει η βιβλιογραφία, να έχουμε προβλήματα νέκρωσης και τέτοια πράγματα. Τώρα για πάρα πολλά χρόνια όλοι είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε με αυτά εδώ, τα οποία είναι λάμπες αλογόνου, συνδέονται με αυτή τη μηχανή, από εδώ επιλέγεις ότι είναι μεγάλο μέγεθος και δεν μας πειράζει πια αυτό, μας πειράζει το μήκος κύματος, δηλαδή το μήκος κύματος που είπαμε πριν στο Bluephase ότι είναι και βιολετή, εδώ δεν υπάρχει αυτό το βιολετή, υπάρχει μόνο το μπλε, είναι ένα πολύ στενό μήκος κύματος και πολλά αυτά από καταστατικά υλικά δεν φωτοπολιμερίζονται, δηλαδή αυτό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να φωτοπολιμερίσει υλικά που φωτοπολιμερίζονται προς το βιολετή ή δεν θα τα φωτοπολιμερίσει η ίδια. Πάλι κορδόνι, LED, αλλά και αυτό τρίτης γενιάς, εύχριστο, τα φωτοπολιμερίζει όλα, αλλά δεν πάει πουθενά. Για να δούμε λοιπόν, αυτό πόσο θα μας βγάλει. 1430 mW ανά τετραγωνικό εκατοστό. Λοιπόν, για να δούμε και στο μαύρο, αν το κάνουμε στα 10 χιλιοστά, 1110, ακριβώς όσο μας λέει και ο κατασκευαστής. Βέβαια, αυτή ότι είναι και καινούργια. Αν έχεις ένα κεφαλή που δεν ξέρεις πώς να τη μετρήσεις, αυτό το Bluephase Meter έχει από πίσω ένα μετρητή, το οποίο σέρνει την κεφαλή και σταματάει. Αυτό σταμάτησε στο 8, άρα ρυθμίζεις και αυτό στο 8. 320, 450, καμία σχέση με τα 1100 που έχουμε στα LED τα καινούρια. Λοιπόν, για πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο και στην πράξη. Θα χρησιμοποιήσουμε το mode με τα 10 δευτερόλεπτα, που για τα υλικά που έχουν αϊβοσερίν είναι αρκετό. Και για να δούμε, τελείως σκληρό. Μακροσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει φωτοπολιμεριστεί με μόνο 10 δευτερόλεπτα. Τελικά λοιπόν τι είδαμε, ότι είναι πιο εύκριστο από αυτά που είχαμε τουλάχιστον εμείς μέχρι τώρα στο ιατρείο. Δηλαδή πιο εύκριστο από τις συσκευές αλογόνου και τις συσκευές LED με καλώδιο. Δεν έχει καλώδιο, δεν έχει συσκευή, δεν έχει έξτρα μπρίζες. Είναι πολύ πιο ελαφρύ. Σου δίνει δυνατότητα, ας πούμε, αν έχεις δύο έδρες
ή και περισσότερες να το παίρνεις και να το χρησιμοποιείς, να πηγαίνεις από τη μία έδρα στην άλλη. Έχει πολύ μεγάλη ισχύ, ειδικά για το μέγεθός του. Και πέρα από την ευχρηστότητα και όλα αυτά τα πράγματα, έχει αυτό που λέει και το όνομά του, είναι Bluephase Style. Του δίνει τι είναι μαύρο παραπάνω, δηλαδή είναι ένα gadget. Αναμφισβήτητα και τα δίνουν πάρα πολύ ωραία σε design, αλλά αυτό είναι αυτό το τσικ που θες για να σου ίσως πολλές φορές να σου αλλάξει την ημέρα. Ελπίζω αυτό το unboxing και αυτό το tech review να σας βοήθησε στην περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ένα καινούριο φωτοπολιμερισμό ή να αλλάξετε τον ήδη υπάρχον στο γιατρείο σας, έτσι ώστε να αποφασίσετε και να δείτε τι περίπου γίνεται αυτή την περίοδο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!